Στη Γερμανία έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων, κυρίες και κύριοι. Ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι. Το νέο ρεκόρ κρουσμάτων έσπασε σήμερα στη Γερμανία. 37.000 κρούσματα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων που έχουν εμφανιστεί στη χώρα μετά την έναρξη της πανδημίας. Χθες επίσης ήταν πολύ ψηλό, στα 34.000. Σήμερα είναι αυξημένο στις 37.156 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Όπως είπαμε και χθες, υπάρχει πρόβλημα σε περιοχές της Γερμανίας και στις ΜΕΘ που έχουν κάλυψη στο 90%. Αυτό που προβληματίζει τώρα την πολιτική στη χώρα είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, καθώς όπως λένε δεν πρέπει να υπάρξει ένα νέο σκληρό lockdown. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αυτό που θα γίνει άμεσα και το σκέφτονται πολύ σοβαρά είναι να ανοίξει για όλους πολύ σύντομα και η τρίτη δόση. Αυτό γιατί μέχρι τώρα, Λίνα, τρίτη δόση κάνουν μόνο όσοι είναι άνω των 70 ετών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, σε λίγες μέρες θα μπορούν όλοι να μπαίνουν να κάνουν και την τρίτη δόση. Να σου πω ότι σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν επίσημα, μόνο το 2,5% όσων καταλήγουν στα νοσοκομεία είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ σχεδόν μηδενικό είναι το ποσοστό εκείνων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και πάνε στις ΜΕΘ. Δηλαδή στις ΜΕΘ δεν πάει κανείς σχεδόν πλήρως εμβολιασμένος.